Good afternoon, everyone, and welcome to the. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ορίσατε στο τελευταίο πάνελ της πρώτης μέρας. Ελπίζω πραγματικά να είναι εξαιρετικό. Ελπίζω να έχουμε εξαιρετική συζήτηση. Έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές και θα είναι πάνω στη βιώσιμη υγεία και συστήματα τροφίμων. Ο κάθε ομιλητής θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα έχουμε μια συζήτηση με... και κατόπιν θα δεχτούμε ερωτήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τον Ανδρέα Δρακόπουλο του John Hopkins Πανεπιστημίου. Καλησπέρα. Ελπίζω να με ακούτε. Ελπίζω να με βλέπετε κιόλας. Δεν είμαι και τόσο ψηλή, ειδικά σε σχέση με τους προλήσαντες. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διότι είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα να συμμετάσχω σε αυτή την συνάντηση. Και πρέπει να πω ότι θα ήθελα να τους εγχαρώ για όσα κάνουν στην Ελλάδα και ανά την Ιφίλιο για ό,τι κάνουν για να έχουμε ένα καλύτερο κόσμο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είμαι ειδική σε θέματα βιοειθικής. Προέρχομαι από μια μακρά παράδοση διερεύνησης κάποιων από των πιο δύσκολων θεμάτων στη βιοιατρική. Έχουμε δουλέψει πάνω σε ζητήματα τα οποία φαινόντουσαν δυσεπίλυτα. Πότε θα μπορούμε να κάνουμε ιατρική έρευνα σε παιδιά? Ποια κριτήρια θα πρέπει να καθορίζουν το θάνατο για να ξέρουμε πότε μπορούμε να συλλέξουμε όργανα? Θα πρέπει να εξαναγκάσουμε τους ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις για τον φορείς AIDS ή για φυμωτίωση? Τώρα βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις σε θέματα γεωργίας και τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες, οι κλιματικές αλλαγές, καθώς έχουμε και αυξανόμενους πληθυσμούς. Όλα αυτά μας κάνουν να θέσουμε το ερώτημα πώς μπορούμε να θρέψουμε τον κόσμο κατά βιώσιμο τρόπο. Και νομίζω ότι είναι άλλος τρόπος να διατυπώσουμε το ερώτημα. Πώς μπορούμε να έχουμε ηθική διάσταση στη διατροφή του κόσμου. Η βιωσιμότητα, είτε για το περιβάλλον, την οικονομία ή τη δική μας κοινότητα, είναι κατ' ουσίαν ένα θέμα ηθικής, διότι θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο τις δικές μας ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Και γι' αυτό η βιωσιμότητα είναι μια δέσμευση προς διαγενειακή δικαιοσύνη. Δηλαδή θα πρέπει να φανούμε δίκαιοι προς τη δική μας γενιά, την επόμενη και τη μεθεπόμενη γενιά. Αλλά νομίζω ότι ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα δεν είναι πάντα ευθύς ως προς την ηθική. Ας δούμε την ασφάλεια τροφίμων. Μέχρι το 2005 ίσως να υπάρχουν παραπάνω από 9,5 δις άνθρωποι στον κόσμο. Το να εξασφαλίσουμε ότι όλοι, παντού στον κόσμο, τώρα και στο μέλλον, έχει αρκετό φαγητό, είναι πραγματικά ένα πρόσταγμα από άποψη ηθικής. Αλλά δεν είναι αρκετό να ξέρουμε ότι ο στόχος μας είναι ηθικός. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το κάθε βήμα το οποίο παίρνουμε προς αυτή την κατεύθυνση εκτελείται και αυτό με ηθικό τρόπο. Καθώς λαμβάνουμε αποφάσεις για τις επιλογές που θα διαλέξουμε και ποιες είναι οι πολιτικές στις οποίες θα επενδύσουμε, θα πρέπει να θέτουμε ένα βασικό ερώτημα δεοντολογίας και ηθικής. Θα πρέπει να διερωτώμεθα συνεχώς ποιος θα επωφεληθεί και ποιος θα έχει να χάσει. Και τώρα όσο και στο μέλλον, διότι υπάρχουν οι νικητές και οι ηττημένοι, θα πρέπει συνεχώς να θέτουμε το ερώτημα πώς οι μικρότεροι εξημών θα πορευθούν λόγω των δικών μας αποφάσεων. Αναλογιστείτε το θέμα της γεωργίας και την συμβολή στην αλλαγή του κλίματος. Σήμερα η γεωργία και η συναφής χρήση γης δίνουν το 1/4 των αερίων του θερμοκηπίου που επιφέρει την κλιματική αλλαγή.
Ένας τρόπος να μειώσουμε αυτό το φορτίο είναι να μειώσουμε τη χρήση των λιπασμάτων, που ουσιαστικά μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου. Πριν όμως, οι μειονεκτούντες γεωργοί, ειδικοί αυτοί που ζουν στην Ασία και στην Αφρική, έχουν πολύ μικρά γεωτεμάχια. Βλέπουμε ότι αυτή είναι μεταξύ των πλέον φτωχών ανθρώπων στην γη. Και βλέπουμε ότι ήδη οι δικές τους αποδόσεις απαιτούν τη χρήση λιπασμάτων, διότι πραγματικά έχουν πολύ μικρότερες καλλιεργίες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά πολλοί λένε ότι αν θα έχουμε πιο εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων στην Αφρική, θα έχουμε ως αποτελέσμα την υπερβολική χρήση λιπασμάτων που θα καταστρέψει το περιβάλλον. Οπότε το δίλημά μας είναι το εξής. Πώς θα κατανείμουμε το φορτίο της μείωσης της κλιματικής αλλαγής? Είναι σωστό να ζητήσουμε από έναν γεωργό, ο οποίος είναι ήδη σε μειονεκτική θέση, να μειώσει τη χρήση των λιπασμάτων για να διασωθούν οι μελλοντικές γενναίες? Αν η απάντηση είναι όχι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε σε ποιον θα πρέπει να δώσουμε αυτό το φορτίο, ποιον θα πρέπει να επιβαρυνθεί στη γεωργία, αν όχι ο μικρός γεωργός. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η παγκόσμια πρωτοβουλία ηθικής τροφίμων που πραγματικά στηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να βρούμε λύσεις στο πραγματικό κόσμο, έτσι ώστε να δώσουμε τροφή σε όλο τον κόσμο με ηθικό τρόπο. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας, η οποία είναι περιγνώμενος σε θέματα από κλιματολογία μέχρι για την οικονομική της ανάπτυξης και τη διατροφή. Έχουμε εντοπίσει και ιεραρχήσει συγκεκριμένα ηθικά διλήμματα και προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θέματα όσο δύσκολα, κατά πόσο θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το κρέας όπως το γνωρίζουμε με το κρέας το οποίο κατασκευάζεται σε εργαστήρια, cell engineered meat, το οποίο θα μας οδηγήσει να θέσουμε το ερώτημα τι θα φάμε πραγματικά. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι διακυβεύεται όταν μιλάμε για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε στην προστασία του αγροτικού τρόπου ζωής ή του φυσικού τοπίου, καθώς προσπαθούμε να δώσουμε τροφή στον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι για το να αξιοποιούμε αυτή την ανάλυση σε πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα αποδίδει, διότι έχουμε χρησιμοποιήσει την ηθική και στο παρελθόν. Το να ανταποκριθούμε, όταν κληθήκαμε να ανταποκριθούμε στην έρευνα και σε κάποια αποτραπιαστικά ευρήματα που διαπιστώθηκαν και είχαμε ως αποτελέσμα την έκθεση Μπελμάτ που εξέθεσε τις ηθικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα. Σήμερα η έρευνα Μπελμάτ ουσιαστικά μας παρουσιάζει για τα θέματα ηθικής για ολόκληρο τον κόσμο. Είναι σαφής κατεύθυνση και καθοδήγηση μεταηθικής και νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση παγκοσμίως. Έχει γίνει για την ιατρική και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει για τα τρόφιμα και για τη γεωργία. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει από την ευημερία των γεωργών μέχρι τις γεωργικές επιχορηγήσεις και τις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές. Έχουμε επικεντρωθεί σε 7 τομείς όπου μπορούμε να έχουμε πραγματική πρόοδο σε 5 χρόνια. Δηλαδή είναι μια ατζέντα 7x5. Ένα από τα έργα μας θα εξετάσει την γεωργία η οποία σέβεται το κλίμα. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να μειώσουμε τον αντίκτυπο της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, μια νέα καλλιέργεια που παράγει λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου θα είναι ευφυής σε όρους κλίματος. Θα χρειαζόμαστε λιγότερο νερό ενδεχομένως και λιγότερα λιπάσματα. Ο δικός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι στρατηγικές δεν είναι μόνο ευφυείς, αλλά είναι και δίκαιες από άποψη κλίματος. Οι τεχνολογίες
που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιο φτωχές χώρες ή σε πιο μικρές καλλιέργειες δεν είναι δίκαιες. Εδώ πέρα έχουμε τις φορητές συσκευές λέιζερ που αποτιμούν το θρεπτικό επίπεδο των φυτών. Αυτό στοιχίζει περίπου $500, το οποίο μπορεί να επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη γεωργία. Φυσικά όμως είναι περισσότερα χρήματα από ό,τι κερδίζουν κάποιοι γεωργοί σε ένα έτος. Και για κάποιους πολύ φτωχούς γεωργούς που απλά παράγουν αρκετά τρόφιμα για να φάνε οι ίδιοι, δεν μπορούν ποτέ να αγοράσουν μια τέτοια συσκευή. Οπότε αυτό δεν συνάδει με τη δική μας προσέγγιση. Οπότε όλοι θα πρέπει να αναλογιζόμαστε και την έννοια του climate smart, δηλαδή της ευφυΐας σε όρους κλίματος, όσο και της έννοιας της δικαιοσύνης, climate just. Θα πρέπει να δούμε ανάντι και κατάντι, έτσι ώστε να βρούμε τρόπους να προωθήσουμε την ηθική της επάρκειας τροφίμων παγκοσμίως. Βλέπουμε ότι τα ηθικά διλήμματα και προκλήσεις στην χρηματοδότηση της παγκόσμιας διατροφής. Έχουμε ένα πρόβλημα στην έρευνα και ανάπτυξη που άπτεται τις γεωργές, που έχει να κάνει με το πρόβλημα στην παγκόσμια υγεία, όπου το 90% του φορτίου των ασθενειών λάμβανε το 10% της χρηματοδότησης. Βλέπουμε μια έκθεση του 2010 δείχνει ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο στην έρευνα και ανάπτυξη για τη γεωργία. Βλέπουμε ότι οι πλούσιες χώρες χρηματοδοτούσαν $3 για έρευνα για τα $100 που εισέπραταν από την γεωργία, ενώ οι αναπτυσσόμενες οικονομίες 50 λεπτά για κάθε $100. Και βλέπουμε ότι οι περισσότερες χώρες εστιάζουν στις ανάγκες που έχουν εντός της χώρας. Δηλαδή θέλουν να δουν πώς μπορούν να αυξήσουν τις αποδόσεις σε μια καλλιέργεια στο Καναδά ή στη ΣΥΠΑ. Τα αποτελέσματα αυτά δεν βοηθάν τις χώρες όπως την Ελλάδα και στην Ουρουγουάη, όπου ο κλήρος είναι μικρός, και αυτό ισχύει όλο ένα και περισσότερο για την Αφρική, που ουσιαστικά παράγουν πολύ λίγα. Οπότε έχουμε διτά προβλήματα, δηλαδή θα πρέπει να δούμε πού θα πρέπει να επενδύσουμε έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε μοντέλα ιδιωτικών και δημόσιων συμπράξεων και άλλες στρατηγικές που θα μπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις μη ικανοποιημένες ανάγκες. Ο λόγος είναι να εντοπίσουμε την έρευνα και ανάπτυξη, η οποία ουσιαστικά αναφέρθηκε από τον Όμερ Μπόιλαξ, ο οποίος είναι νομπελιστάς και έσωσε παραπάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους από την ασιτία, διότι βρήκε έναν τρόπο να παράγει ένα νέο είδος σιταριού. Σκεφτείτε λοιπόν το Golden Rice. Αυτό το ρύζι έχει φτιαχτεί για να δίνει βήτα καροτίνη και άλλα μικροθρεπτικά συστατικά. Ξέρουμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες μικρά παιδιά πεθαίνουν από έλλειψη βιταμίνης Α και αυτό είναι σε αιτήσια βάση. Πολλοί βλέπουν αυτό το ρύζι ως κάτι το οποίο αποδίδει σε όρους ηθικής, αλλά άλλοι ουσιαστικά θεωρούν ότι είναι προβληματικό διότι έχουμε τροποποίηση σε γενετικό επίπεδο. Νομίζω ότι η πρόκληση εδώ μας κάνει να αναλογιστούμε κάτι που συνέβη στην ιατρική. Παλιότερα εμείς καταφέραμε να μεταθέσουμε την εστίαση από άντρες σε άντρες και γυναίκες. Οπότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι σε πιο μειονεκτική θέση και οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλη δύναμη σε πολιτικό επίπεδο, να επωφελούνται εξίσου από τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη στο γεωργικό τομέα. Θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει κάθε φορά το ερώτημα ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Και αυτό θα πρέπει να το θέτουμε κάθε φορά που λαμβάνουμε αποφάσεις στο επίπεδο της αγροτικής επιστήμης. Κάτι άλλο που θα πρέπει να αναλογιστούμε, κάτι που μας επηρεάζει όλους, ειδικά όσους έχουμε μεγαλύτερη αγοριστική δύναμη.
Όταν ψωνίζω πια για τρόφιμα, και το κάνω συχνά γιατί μου αρέσει να αγοράζω τρόφιμα, βλέπω πάρα πολλές ετικέτες. Βιολογικές καλλιέργειες, fair trade, δίκαιο εμπόριο. Πολλές ετικέτες είναι πραγματικά αξιόπιστες, ενώ άλλες όχι. Και μερικές φορές είναι και παραπλανητικές. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια εύκολη ετικέτα ή μάλλον εύκολο σύστημα ετικετών για την παραγωγή τροφίμων που συνδυάζει όλες αυτές τις πληροφορίες. Ξέρουμε τον αντίκτυπο της ζήτησης των καταναλωτών στην παραγωγή και στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μας δώσουν αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε. Η σαφής επισήμανση θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αλλάξουν, να μετασχηματίσουν το παγκόσμιο σύστημα σύμφωνα με τις αξίες μας, είτε αυτό αφορά τη βιωσιμότητα, την καλή ζωή των ζώων ή ακόμα και την ασφάλεια, καθώς και τα πρότυπα διατροφής. Ο στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να συμβάλλουν σε ένα πιο ηθικό παγκόσμιο διατροφικό σύστημα. Η πραγματική βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ηθικούς τρόπους και μέσα. Αν τα ωφέλη της βιωσιμότητας κατανεμηθούν όπως και εισάξια μεταξύ όλων, ακόμα και σε αυτόν που θα είναι σε πιο μειονεκτική θέση, η καρπή θα είναι ευαίσθητη και εύθραυστη. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ευφυείς και δίκοι σε όρους κλίματος. Θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη δεν θα υποφέλουν μόνο εκείνους οι οποίοι είναι ήδη σε καλύτερη θέση. Είναι εφικτό για τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν σαφείς πληροφορίες να διαμορφώσουν το παγκόσμιο σύστημα προμήθειας τροφίμων για να είναι σε συμμόρφωση με τις παγκόσμιες και οικουμενικές μας αξίες. Μπορούμε να δώσουμε διατροφή σε όλο τον κόσμο και μπορούμε να το κάνουμε με ηθικό τρόπο. Ευχαριστώ. Kass, Phoebe, Berman, Professor of Bioethics and Public Health, Johns Hopkins University. Thank you. Nancy Kass, καθηγήτρια βιοειθικής και δημόσιας υγείας από το Πανεπιστήμιο John Hopkins. Ευχαριστώ πολύ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας έφερε εδώ και μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την υπέροχη συζήτηση. Ακούω όλη μέρα και το θέμα που θα θίξω έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα των στοιχείων από την ιατρική έρευνα και την έρευνα υγείας. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με πράγματα που άκουσα σήμερα και θα επαναλάβω. Ένα από αυτά είναι ότι συνήθως η βιωσιμότητα απαιτεί μεγάλες ιδέες. Το άλλο είναι ότι πολλές φορές η βιωσιμότητα θα συμβεί όταν υπάρχει αλλαγή των συστημάτων. Και το τρίτο είναι ότι κάποιες φορές η βιωσιμότητα και η αλλαγή των συστημάτων συμβαίνουν όταν πραγματικά υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές. Με αυτά λοιπόν ερχόμαστε σε ένα νέο θέμα. Ως κόσμος και από τη χώρα στην οποία, η χώρα στην οποία προέρχομαι, υπάρχει μια τεράστια επιχείρηση για τους ανθρώπους. 250 δις δαπανώνται ετησίως για την υγεία και την ιατρική έρευνα και τα μισά από αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια, και αυτό είναι μια μετριοπαθής εκτίμηση, πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι εθελοντικά συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα κάθε χρόνο. Ταυτόχρονα υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι από 750 δις έως 1-3 δολάρια, δηλαδή το 1 τρίτο με τα μισά των δαπανών για την υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, δαπανώνται για ιατρική φροντίδα για την οποία δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, η οποία φυσικά δεν είναι σωστή, δεν είναι απαραίτητη, δαπανά τους πόρους
και δεν έχει αποδείξεις, δεν βασίζεται σε αποδείξεις. Για να δούμε λοιπόν αυτή την πίτα. Το 37% αυτής της σπατάλης προέρχεται από φροντίδα που δεν χρειαζόμαστε. Επισκέψεις, τεστ, χειρουργία που γίνονται χωρίς να χρειάζονται. Το 12% το γαλάζιο είναι οι παθήσεις που μπορούν να προληφθούν. Οι δαπάνες, ας πούμε, για πράγματα όπως η πνευμονία στους ηλικιωμένους είναι κάτι που θα μπορούσαμε να προλάβουμε μέσω εμβολίων που ποτέ δεν γίνονται. Το 11% έχει να κάνει με το ιατρικό λάθος, το να προσπαθείς να διορθώσεις το ιατρικό λάθος. Το Ίδρυμα Φαρμάκων της Ηνωμένων Πολιτειών, το Institute of Medicine, λέει ότι η φροντίδα που είναι σημαντική συχνά δεν δίνεται, ενώ η φροντίδα που δίνεται συχνά δεν είναι σημαντική. Δεν υπάρχει λοιπόν έλλειψη, μετάφρασης, όπως λέμε, έλλειψη βιωσιμότητας, είναι ένα πρόβλημα ηθικής. Τόσα πολλά χρήματα που δεν μεταφράζονται σε κάτι ουσιαστικό. Γιατί είναι ηθικό το πρόβλημα? Γιατί στην ουσία δεν τηρούμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους ανθρώπους που εθελοντικά συμμετέχουν στην έρευνα. Λέμε ότι θα βελτιωθεί η ιατρική φροντίδα. Αν δεν βελτιωθεί η φροντίδα, στην ουσία αμφισβητείται η βάση επί της οποίας στην ουσία εθελοντικά προσφέρθηκαν να συμμετέχουν. Και επιπλέον πάρα πολλά χρήματα δίνονται, ενώ δεν θα μπορούσαν να μην είχαν δοθεί, για ιατρική φροντίδα που βλάπτει πολλές φορές. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν χωρίς να έπρεπε να πεθάνουν από φροντίδα ιατρική που είτε τους έβλαψε ή δεν τους δόθηκε όποτε έπρεπε ή τους δόθηκε και τελικά τους έβλαψε. Όλα αυτά μαζί στην ουσία οδηγούν σε ένα βαθύ πρόβλημα δικαιοσύνης. Δαπανάμε δισεκατομμύρια δολάρια για πράγματα που δεν έχουν καμία συμβολική διαφορά ή δεν δίνονται σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται απεγνωσμένα βοήθεια ιατρική και δεν τους δίνεται. Οπότε ίσως έχουμε ένα πρόβλημα συστήματος. Το σύστημα υγείας συχνά λειτουργεί πηγαίνοντας στο γιατρό ή σε ένα νοσοκομείο ή μια κλινική. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο σύστημα της ιατρικής έρευνας. Όπως βλέπετε σε αυτή την εικόνα, πολλές φορές αυτό συμβαίνει στην κυριολεξία έτσι, σε ένα άλλο κτίριο. Όταν γίνεται σε άλλο κτίριο, είναι άλλοι άνθρωποι που κάνουν την έρευνα, άλλο το προσωπικό, άλλοι ερευνητές, άλλες οι νοσοκόμες και οι βάσεις δεδομένων είναι τελείως διαφορετικές. Αυτό το σύστημα, όταν λειτουργεί υπό κενό, είναι αποτελεσματικό, έχει ανθρώπους υψηλής ποιότητας και είναι ιδιαίτερα παραγωγικό. Στο δικό μου χώρο, η PubMed είναι η βάση δεδομένων για όλες τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την υγεία. 2.300 νέες δημοσιεύσεις προτίθενται σε αυτή τη βάση δεδομένων καθημερινά. Φανταστείτε λοιπόν ένας γιατρός ή μια νοσοκόμα να θέλει να παρακολουθεί τα στοιχεία και προσωπικά δεσμεύεται να διαβάζει αυτά τα άρθρα κάθε μέρα. Αυτός ο γιατρός ή η νοσοκόμα θα χρειαζόταν 6 με 7 χρόνια για να διαβάζει τις δημοσιεύσεις που βγαίνουν. Και αυτό είναι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα χωριστό και ειδικά στη δική μου χώρα, αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται γίνεται και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι γιατροί και οι νοσοκόμες λαμβάνουν αποφάσεις υπό το πρίσμα του οικονομικού κέρδους λόγω των υπηρεσιών τους. Όταν ζητούν από έναν ασθενή να έρθει άλλη μια φορά στο ιατρείο ή να κάνει ένα τεστ ή μια χειρουργική επέμβαση, στην ουσία ανταμείβουν τον εργοδότη τους.
Όπως είπε και ένας συνάδελφός μας, οι περισσότεροι παροχείς δεν ξέρουν πώς να πάνε από τον όγκο, το να παραγγέλνουν όλο και περισσότερη ιατρική φροντίδα, στην αξία, την αποτελεσματικότητα. Έτσι λοιπόν, ποιες είναι οι εναλλακτικές? Αυτό εδώ είναι κάτι που είπε κάποιος, που στην ουσία ανέφερε ότι για να υπάρχει μεγάλη αλλαγή πρέπει να έχεις μια μεγάλη ιδέα. Ο Κρις Νίκολς το είπε. Αυτό το έμαθε όταν άλλαξε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της General Electric. Μαθαίνουμε λοιπόν το σύστημα της υγείας. Τι γίνεται με αυτό? Κάθε χρόνο βγαίνουν ένα σωρό μελέτες. Οι ασθενείς, οι γιατρές, οι ερευνητές κοιτάζουν τα στοιχεία για να δουν αν είναι αδιαμφισβήτητα. Τελικά, αυτό είναι η πιο μεγάλη προτεραιότητα για τον τομέα της υγείας, όπως ας πούμε τα εμβόλια για την πνευμονία στους ηλικιωμένους. Αυτά τα στοιχεία δημιουργούν αυτά τα τυχώματα, δηλαδή τη βάση δεδομένων, τα συστήματα που βασίζονται σε αλγορίθμους και λένε τι πρέπει να γίνει με κάθε ασθενή. Αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει, έχεις μια προειδοποίηση που σε αφυπνίζει, ας πούμε, και σου λέει κοίτα, μήπως έπρεπε να κάνεις αυτό και ξανασκέψου το. Όταν λοιπόν δοθεί η ιατρική φροντίδα και μπει στο αρχείο του ασθενούς, στην ουσία η βάση δεδομένων καταγράφει τι έκανε ο ασθενής, τι έκανε ο γιατρός και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν διακόπτεται πουθενά. Οι ιδέες δημιουργούν κανόνες, οι κανόνες δημιουργούν επόμενες ιδέες και ούτω καθεξής. Και έτσι δεκάδες χιλιάδες ασθενείς σε ένα σύστημα είναι ενωμένοι και ενοποιημένοι, αντί να έχουμε 100 ασθενείς εδώ, 100 ασθενείς εκεί. Είναι προφανές, θεωρώ, διότι ότι εδώ υπάρχει άλλη μια ηθική διάσταση σε, σε αυτό το διαφορετικό σύστημα. Η βασική δέσμευση είναι η δέσμευση ως προς την ποιότητα της φροντίδας, ως τα καλά αποτελέσματα, τη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας της ζωής των ασθενών. Επίσης, έχει να κάνει με το να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια του ασθενού σε βασικά ζητήματα και τις επιλογές του φυσικά. Και τρίτον, όταν όλα αυτά γίνονται, θα έχουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη μέσα από την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και τους κανόνες. Για να σας δώσω τώρα λίγο πιο μικρά παραδείγματα, όχι σε επίπεδο συστήματος υγείας, αλλά σε πιο μικρό επίπεδο. Πρώτον, παιδιατρική ογκολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κάποιο λόγο, 25 χρόνια πριν, οι ογκολόγοι που ασχολούνταν με παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν και είπαν ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να καταγράφουμε τι κάνουμε και να δούμε αν αυτό που κάνουμε τελικά στα παιδιά βελτιώνει την κατάστασή τους ή όχι. Οι περισσότερα λοιπόν γιατροί έβαλαν τα παιδιά σε μια κλινική δοκιμασία και όσα δεν ήταν στη δοκιμή είχαν δεδομένα που έμπαιναν σε ένα σύστημα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την ελεγχόμενη κλινική μελέτη και με τα στοιχεία των παιδιών που δεν μπήκαν στη μελέτη, είχαμε, θα θεωρούσαμε, στοιχεία για όλα αυτά τα παιδιά. Άλλο ένα μικρό παράδειγμα είναι αυτό που κάνουμε στο Johns Hopkins. Κάτι συνάδελφοι που το κάνουν, όχι εγώ, δεν έχω καμία σχέση, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία ιδέα. Κάποιοι ογκολόγοι και ψυχολόγοι συναντήθηκαν και φτιάξανε το Oncospace. Είναι λοιπόν άνθρωποι που έχουν καρκίνο και μόλις οι άνθρωποι αυτοί δουν το γιατρό τους, βάζει ο γιατρός τα στοιχεία τους στον υπολογιστή, ο υπολογιστής καταγράφει τα συμπτώματα, τις εξετάσεις, τις ογκολογικές
και από την βάση δεδομένων μπορούν άμεσα να βρουν τα δεδομένα του καθενός. Αν λοιπόν έρθει κάποιος με ένα περίεργο είδος καρκίνου, μπορεί ο γιατρός να ζητήσει από το σύστημα στοιχεία και να ρωτήσει, ας πούμε, στους 25 ασθενείς που είχα ως τώρα, ποια ήταν η θεραπεία και ποια τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν τα κλινικά δεδομένα είναι στην ουσία η ίδια η βάση δεδομένων και αυτή δίνει τα στοιχεία για την καλύτερη φροντίδα. Και αν δεν αλλάξουμε απλώς το σύστημα και φτιάξουμε ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ασθενών, γιατί αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας και νομίζω και στον υπόλοιπο κόσμο. Κοιτάξτε ένα μικρό ανέκδοτο. Υπάρχει κάποιος κύριος, ο Τζο Κάντερ, ο οποίος όταν ήταν 70 ετών είχε καρκίνο του προστάτη, τώρα είναι 90. Ήταν μεγάλος επιχειρηματίας, πλούσιος άνθρωπος, πήγε στον γιατρό του και του είπε είτε θα κάνεις εγχείρηση ή θα κάνεις μια παρακολούθηση, θα παρακολουθούμε και θα δούμε αν πρέπει να κάνουμε κάτι. Εγώ είμαι άνθρωπος των δεδομένων, αυτό κάνω στη δουλειά μου, πες μου τι λένε τα δεδομένα. Δεν ξέρω, οι μεν λένε αυτό, οι δε λένε εκείνο. Απαντάει ο άνθρωπος, πρέπει να αστειεύεσαι. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν καρκίνο του προστάτη τόσα χρόνια, δεν έχετε στοιχεία? Όχι, δεν έχουμε, λέει ο γιατρός. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το Ίδρυμα να καταγράφει στοιχεία ασθενών για να μάθει τι χρειάζεται να ξέρουν οι ασθενείς. Τι ήθελα να πω με αυτή την ιστορία, ότι η δύναμη των ανθρώπων κάνει τη διαφορά. Άλλη ιστορία τώρα. Πριν από πολλά χρόνια, όταν σκοτώθηκε δυστυχώς η κόρη μιας μητέρας από έναν μεθυσμένο οδηγό, τρελάθηκε η μητέρα και έφτιαξε έναν σύλλογο. Στην ουσία άλλαξε τις πολιτικές για τους μεθυσμένους οδηγούς. Εμείς λοιπόν στην ουσία πρέπει να αναδιαμορφώνουμε τη δημόσια άποψη αυτού που είναι αποδεκτό ή φυσιολογικό. Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει το αποδεκτό και αυτό που βλέπουμε καθημερινά που δεν το αλλάζουμε. Αυτή άλλαξε τις συμπεριφορές. Όπως λένε και οι ίδιοι, το ΜΑΤ, η οργάνωσή της, στάθηκε απέναντι στους πολιτικούς που γνώριζαν τις στατιστικές αλλά δεν έκαναν τίποτα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν να κάνουν μία μάχη κατά αυτών που δεν έκαναν κάτι και ξεκίνησαν μια ολόκληρη βιομηχανία για την ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έθεσαν ενώπιον των ευθυνών της μια ολόκληρη ιστορία, η κοινωνία, συγγνώμη. Τι θα γινόταν λοιπόν αν οι ασθενείς κάνανε το ίδιο και βλέπαν την υγεία με τον ίδιο τρόπο? Ευχαριστώ. Our next speaker is Theo Zaoutis, professor. Ο επόμενος είναι ο κύριος Ζαούτης, ο οποίος είναι καθηγητής της παιδιατρικής και είναι υπεύθυνος του τμήματος για τις λοιμώδεις νόσους στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας. Καλησπέρα, ευχαριστώ που παραμείνατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που με συμπεριέλαβε στο πάνελ σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω σε ένα πιο μικρό επίπεδο και θα το ανάγω σε αυτό. Νομίζω ότι η Νάνση μίλησε πολύ καλά και θα δείτε ότι έχουν συνάφεια με τα θέματα που θα δείξω εγώ στην ομιλία μου. Λοιπόν, ως προς την ποιότητα στην υγεία. Ποιες είναι οι γενικές αρχές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε στο σύστημα υγείας για να βελτιώσουμε την ποιότητα, για να πάρουμε την τεκμηριωμένη θέση που ανέφερε η Νάνση, έτσι ώστε να την ενσωματώσουμε στο σύστημα υγείας? Επίσης, θα ήθελα να πάρω ένα μικρό περιβάλλον, έτσι ώστε να δούμε τι έχει κάνει για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη βελτίωση της υγείας σε ένα μικρό επίπεδο. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις. Νομίζω ότι συνεχίζω σε αυτά που λέει η προηγούμενη ομιλήτρια. Θα πρέπει να αναπτύξουμε μέτρα και δείκτες. Νομίζω ότι εννοούσε ότι χρειαζόμαστε δεδομένα. Και αυτό είναι κάτι που συγκεντρώνουν τα τμήματα ογκολογίας, παιδιατρικής και άλλα τμήματα. Άπαξ και έχεις
αποφασίσει ποιοι είναι οι δείκτες που θέλετε, θα δείτε ποια θα είναι τα κριτήρια που θα σας βοηθήσουν σε τοπικό ή σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Και θα πρέπει να έχετε ένα μηχανισμό έτσι ώστε να υπάρξει η εκπόνηση αναφοράς για αυτές τις μετρήσεις. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα υγείας? Θα πρέπει να μειώσουμε τις νοσηλίες. Δεν είναι τα πιο αποτελεσματικά σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας. Θα πρέπει να καταρρύψουμε τα στεγανά μεταξύ των νοσοκομείων και άλλων κέντρων παροχής υγείας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να παράσχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες από τη μία περιφέρεια στην άλλη, όταν αυτή η υπηρεσία εκλείπει από μία περιφέρεια και υπάρχει σε άλλη. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε το σωστό για τους ασθενείς μας. Λοιπόν, η επιστήμη της βελτίωσης ποιότητας είναι κάτι το οποίο την χάνει ευρεία συνεγνώριση. Υπάρχουν πολλά που έχουν γραφτεί στη βιβλιογραφία για την βελτίωση των εκβάσεων στην κλινική πράξη. Και όταν το κάνουμε αυτό, θα μειώσουμε τα αναποτελεσματικά και μη αποδοτικά του συστήματος. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε, να υλοποιούμε, να αξιολογούμε τις αλλαγές και μεταβολές στο σύστημα υγείας. Και εγώ θα μιλήσω για κάτι συγκεκριμένο, που είναι η πρόληψη των λοιμόξεων. Είναι κάτι που χρησιμοποιήθηκε παραδοσιακά ως μοντέλο και νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο για την όλη για διαδικασία βελτίωσης ποιότησης. Εμείς συστήσαμε την πρωτοβουλία Clio, που είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση της ποιότητας. Επικεντρωθήκαμε σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα θέλαμε να μειώσουμε την επίπτωση των νοσοκομειακών λοιμόξεων και θέλαμε επίσης να μειώσουμε την αντίσταση στα μικρόβια. Και κάθε φορά που μου δίνει το λόγος, προσπαθώ να μιλήσω για αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν έχει τύχει τόση δημοσιότητας. Εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα για το πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσατε κάλλιστα να δείτε ποια είναι η εμβέλειά του στον δυτικό κόσμο. Το 10% των νοσηλευόμενων ασθενών στην Ελλάδα αναπτύσσουν μια νοσοκομειακή λοιμόξη. Είναι κάτι που προκύπτει κατά τη διάρκεια της παροχής της φροντίδας. Πολλές από αυτές τις λοιμόξεις προκύπτουν από βακτήρια τα οποία ανθίστανται όλα τα αντιβιωτικά. Υπάρχουν στην Ελλάδα 3.000 θάνατοι ετησίως που οφείλονται στις νοσοκομειακές λοιμόξεις και μπορείτε να ανάγετε τα στοιχεία αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα δείτε ότι το κόστος στο ελληνικό σύστημα υγείας είναι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορούμε να αποταμιεύσουμε, να εξοικονομήσουμε αυτό το ποσό. Και εγώ θα έλεγα πως ναι, διότι ουσιαστικά μπορούμε σχεδόν πάντα να προλάβουμε αυτές τις λοιμόξεις. Και αυτά προκύπτουν από γνώσεις που έχουμε, που είναι τεκμηριωμένες επιστημονικά. Είναι αποτέλεσμα της έρευνας της ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Γιατί έχουμε αντίσταση στην αντιβίωση? Γιατί μας αφορά αυτό το θέμα? Το κυλοπυρνό έχει αναφερθεί σε αυτήν την αντίσταση ως ένα από τα πιο επίγοντα προβλήματα υγείας στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει ότι είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες απειλές στην δημόσια υγεία. Βλέπουμε ότι σκοτώνει 25.000 Ευρωπαίους ετησίως, 23.000 Αμερικάνους ετησίως και το κόστος για το νοσοκομειακό σύστημα και το σύστημα υγείας είναι πραγματικά τεράστιο. Ήθελα να σας δείξω αυτή τη διαφάνεια, διότι ήθελα να σας δείξω γιατί θα πρέπει να διαφερθούμε για αυτό το πρόβλημα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι θάνατοι που αποδίδονται σε τέτοιες περιπτώσεις θανάτων από τέτοιες λοιμόξεις. Βλέπουμε ότι το 2050 θα είναι 10 εκατομμύρια και ξεπερνάει το καρκίνο του χολέρα, του διαβήτη και τις διαρρωγικές νόσους. Η απώλεια σε όρους ΑΕΠ που προβάλλεται για το 2050 για οποιαδήποτε μικροβιακή αντίσταση είναι 100,23 ευρώ δολάρια. Λοιπόν, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε μικρό επίπεδο. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα? Προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε σε αρκετούς
τομείς που μπορούν κάλλιστα να προλάβουν αυτές τις λοιμώξεις από αυτούς τους αντιμικροβιακούς οργανισμούς. Το να πλένουμε σωστά τα χέρια μας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προλάβουμε αυτές τις λοιμώξεις. Επίσης, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών. Θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα. Σας μίλησα για αυτή τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε και να μελετήσουμε σε μικρή κλίμακα, και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν ξεκινάμε από τη βάση. Θα πρέπει να αξιολογήσεις την αποτελεσματικότητα των αλλαγών, να αποτιμήσεις λοιπόν τις αλλαγές και να δράσεις αναλόγως. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο κλάδο της υγείας, αυτοί που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε δεδομένα, το επαναλαμβάνω και ξανά και ξανά. Θα πρέπει να έχουμε δεδομένα για να επικαιροποιήσουμε τη διαδικασία. Όπως λέει ένας μέντορας, απλά θα διαλέξεις κάτι και θα το μετρήσεις. Δεν μας πειράζει τόσο πολύ τι είναι, απλά πρέπει να το μετρήσεις με ακρίβεια. Και μετά θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Όλοι θα πρέπει να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες, δηλαδή τι συμβαίνει στο δικό μου νοσοκομείο, τι συμβαίνει στο Τζον Χόπκινς, είπα με την Ελλάδα, η Ελλάδα με τη Γερμανία και ούτω καθεξής. Πώς το εφαρμόζουμε αυτό? Ένα μικρό παράδειγμα, συγκεντρώσαμε τα στοιχεία, τα δεδομένα στο παρελθόν, για να δούμε ποια ήταν η υφιστάμενη πρακτική, να δούμε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία ως προς την χρήση των αντιβιωτικών. Αυτό ήταν σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Πήραμε τα δεδομένα και τα προσκομίσαμε στους εμπλεκόμενους φορείς. Πραγματικά δεν πιστεύαν στα μάτια τους, δεν πιστεύουν ότι αυτή είναι η πρακτική τους. Αυτό που είπε η Νάνση, τεκμηριωμένη προσέγγιση. Υπήρχε η τεκμηρίωση, αλλά δεν την εφήρμοζαν. Εμείς κάναμε την περίμβασή μας και είπαμε ότι ας κάνουμε κάποιες αλλαγές, και μετά τις αλλαγές τους δείξαμε και πάλι τα δεδομένα. Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα της μελέτης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κάναμε εκπαιδευτικά σεμινάρια και επίσης μιλήσαμε για τις τεκμηριωμένες επιστημονικές κατευθυντικές γραμμές. Επίσης επιβλέψαμε τους γιατρούς και τονίσαμε περιοχές όπου θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Νομίζω ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Εδώ πέρα βλέπουμε για την κατάλληλη χρήση αντιβιωτικών πριν και βλέπετε και το μετά. Πραγματικά πρέπει να πούμε ότι είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Πώς παίρνεις λοιπόν αυτό που εφαρμόζεται σε μικρό επίπεδο, είναι ένα μικρό σύστημα. Πώς το μεγεθύνεις? Παίρνεις παρόμοια project και τα υλοποιείς σε αρκετά νοσοκομεία και σε αρκετά πλαίσια υγείας, και μπορείς να το κάνεις είτε σε εθνικό ή σε περιφερικό επίπεδο. Αυτό μετά μπορεί να αποτελέσει και μοντέλο για τις συγκρίσεις μεταξύ νοσοκομείων και για τη συγκριτική αξιολόγηση. Το κάθε νοσοκομείο μαθαίνει τι κάνει το άλλο, και αυτό ουσιαστικά μας καθοδηγεί έτσι ώστε να αλλάξουμε, διότι έτσι μπορούν να κάνουν σύγκριση με τον άλλο φορέα. Μετά ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη αξιολόγηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θα μας οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα υγείας. Ευχαριστώ. Our next speaker is Teresa Walters. She's the director. Επόμενη ομιλία από την Τερέσα Walters, διευθύντρια βιωσιμότητας και ενίσχυσης συστημάτων υγείας, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation. Ευχαριστώ. Θα επαναλάβω αυτά που είπαν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ το Ίδρυμα που κάλεσε εμένα και το δικό μας Ίδρυμα σε αυτό το πάνελ, για αυτή την εξαιρετική συζήτηση. Στην αντιμετώπιση του HIV είμαστε πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά στη φύση του ιού και στον τρόπο που το αντιμετωπίσουμε. Μέχρι να υπάρξει θεραπεία, πάρα πολλοί άνθρωποι υποβάλλονται σε θεραπεία για τον HIV καθημερινά για την υπόλοιπη ζωή τους. Έτσι λοιπόν για μας δεν αρκεί απλώς να επιταχυνθούν οι υπηρεσίες και να γίνουν πιο αποτελεσματικές
θέλουμε συστήματα τα οποία να είναι βιώσιμα και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Αν δεν το κάνουμε, οι ασθενείς δεν θα μπορέσουν να έχουν την θεραπεία που θα τους σώσει τη ζωή. Σήμερα το απόγευμα μιλήσαμε για πολλές προσεγγίσεις που μας βοηθούν να έχουμε μια βιώσιμη προσέγγιση για τον HIV, κυρίως στις περιοχές του κόσμου που πλήττονται περισσότερο από την επιδημία. Να σας δώσω λίγο το πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που ζουν με τον HIV. Το 78% εξ αυτών ζουν στην υποσαχάρια Αφρική. Το 91% εξ αυτών είναι παιδιά που ζουν στην υποσαχάρια Αφρική. Και 73% των θανάτων που σχετίζονται με το AIDS είναι στην υποσαχάρια Αφρική. Από την έναρξη της επιδημίας πριν από 3 δεκαετίες, 39 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του ιού. Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει εξαιρετική πρόοδος για να μπορέσουμε η πρόσφαση στην θεραπεία να ανέβει στα 13,6 εκατομμύρια ανθρώπων. Πριν από 10 χρόνια τα τεστ και η πρόληψη δεν υπήρχαν καν για εκατομμύρια ανθρώπων. Οπότε αυτό είναι πραγματικά θεαματικό. Όμως, η έκτακτη κατάσταση δεν έχει τελειώσει, ούτε η επιδημία του AIDS. Σήμερα, το 63% των ενηλίκων με HIV δεν λαμβάνουν θεραπεία. 3 στα 4 παιδιά με HIV δεν λαμβάνουν θεραπεία. Και 50% των παιδιών που έχουν προσβληθεί από τον HIV θα πεθάνουν μέχρι την ηλικία των 2 ετών χωρίς θεραπεία. Αυτό αυξάνεται στο 80% όταν γίνουν 5 ετών, μέχρι να φτάσουν την ηλικία των 5. Αυτό που συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες τι ήταν? Η παγκόσμια κοινότητα έφτιαξε έναν φιλόδοξο στόχο για το 2020, τον τύπο 90-90-90. Αυτό σημαίνει ότι το 2020, δηλαδή σε 5 χρόνια, 90% των ανθρώπων που ζουν με HIV θα διαγνωστούν και θα γνωρίζουν την κατάστασή τους, 90 αυτών θα λαμβάνουν θεραπεία και 90% εξ αυτών που λαμβάνουν θεραπεία θα έχουν καταστολή του ιού. Έτσι, αυτό θα αυξηθεί. Θα αυξήσει κατά 110% τον αριθμό των ανθρώπων που λαμβάνουν θεραπεία μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Να πάμε από τα 16 εκατομμύρια στα 28 εκατομμύρια ανθρώπων που λαμβάνουν θεραπεία. Αυτό λοιπόν μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς το κάνουμε αυτό, πώς προωθούμε, πώς διατηρούμε την ποιότητα των υπηρεσιών που χρειάζεται για να φτάσουμε σε αυτό τον τύπο, το 90-90-90, και να κάνουμε κάτι τέτοιο ειδικότερα στην υποσαχάριο Αφρική. Πώς υποστηρίζουμε τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο για να φτιάξουν και να υποστηρίξουν μια εθνική αντίδραση στον ιό? Μια βιώσιμη τέτοια στρατηγική πρέπει να είναι εθνική. Οι χώρες που ειδικότερα προσβάλλονται από αυτή την επιδημία χρειάζονται εθνικό δυναμικό για να υποστηρίζουν αυτή την στρατηγική εναντίον του HIV. Η χρηματοδότηση είναι σημαντική. Βραχυπρόθεσμα όμως και μεσοπρόθεσμα, οι χώρες αυτές στη Νότιο Αφρική χρειάζονται κάποια εξωτερική χρηματοδότηση. Χρειάζεται λοιπόν μια απάντηση με πολλούς ενδιαφερόμενους που θα περιλαμβάνει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε εθνικό και αποκεντρωμένο επίπεδο, τους ιδιώτες παροχής υπηρεσιών υγείας, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά όλες τις κοινότητες και τους ασθενείς που έχουν στρατευτεί σε αυτό το σκοπό. Για να δούμε την κοινωνία των πολιτών και το σύστημα δημόσιας υγείας ενδεικτικά. Στην υποσαχάρια Αφρική τα συστήματα υγείας έχουν μεγάλο φόρτο, έχουν ελλείψεις, δεν έχουν πόρους.
το να βάλεις και άλλους εκατομμύρους και άλλα εκατομμύρια ασθενών που θα πρέπει να θεραπεύουν για μια ζωή, στην ουσία σημαίνει ότι κάνεις το σύστημα πιο δύσκολο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τα συστήματα πιο αποτελεσματικά. Εδώ έχουμε μια σειρά συστημάτων υγείας, προσεγγίσεις δηλαδή, που θα μας βοηθήσουν να πάμε σε αυτό το στόχο του 90-90-90, αποκεντρώνοντας τις υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο και ενσωματώνοντας τις σε άλλες υπηρεσίες υγείας, μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στα τεστ, στην πρόληψη και στην θεραπεία και να τους κρατάμε στο σύστημα. Περίπου 50% αύξηση είχαμε στους ασθενείς που έμειναν έμειναν πιστοί στη θεραπεία τους που έγινόταν σε τοπικές υπηρεσίες υγείας σε σχέση με τις κεντρικές. Σε επίπεδο κοινότητας, επίσης, οι υπηρεσίες αυτές είναι πιο αποτελεσματικές σε επίπεδο κόστους και για τους ασθενείς και για αυτούς που παρέχουν την φροντίδα. Αυτή η αποτελεσματική αποκέντρωση, λοιπόν, απαιτεί αυτές οι εγκαταστάσεις να έχουν τον εξοπλισμό για να διαγνώσκουν τον HIV. Αυτές οι τεχνολογίες που έχουν πρόσφατα εισαχθεί μας επιτρέπουν πιο γρήγορα και πιο συγκεκριμένα να διαγνώσκουμε και να έχουμε μια προειδοποίηση για τον ιό σε επίπεδο τοπικό πολύ σύντομα. Στις δυτικές χώρες που έχουμε πρόσβαση σε πολύ καλά συστήματα υγείας, η ιδέα αυτής της τεχνολογίας Point of Care Technology μπορεί να μην φαίνεται τόσο προφανής. Αλλά στην υποσαχάριο Αφρική ειδικά, μόνο ένα ή δύο σημεία σε όλη τη χώρα έχουν εργαστήρια. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δείγματα πρέπει να τα στέλνουμε στο εθνικό εργαστήριο και μετά να τα επιστρέφουμε πίσω στην περιοχή του ασθενούς. Αυτό μπορεί να πάρει εβδομάδες, μήνες, αν γίνει. Γι' αυτό η τεχνολογία point of care, δηλαδή στο σημείο όπου παρέχεται η φροντίδα, είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που έχουμε σε αυτό το τομέα. Τον επόμενο μήνα το ίδρυμά μας με χρηματοδότηση από την UNITAID θα ξεκινήσει και θα εκτελέσει τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία που έχει υπάρξει ποτέ σε 90 χώρες της Αφρικής. Νομίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει το παιχνίδι για τα παιδιά που πλήττονται από τον παιδιατρικό HIV. Ελπίζουμε ότι θα σώσουμε τη ζωή 35.000 παιδιών αν τα βάλουμε πιο γρήγορα στη θεραπεία. Και τέλος, επειδή οι περισσότερες χώρες στην υποσαχάριο Αφρική έχουν πολύ λίγους γιατρούς και εξειδικευμένους, το να πάμε σε χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης για χαμηλότερο επίπεδο στελέχη σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Οι νοσοκόμες, ας πούμε, που είναι καλά εκπαιδευμένες, μπορούν να κάνουν τη δουλειά αντί για τους γιατρούς. Και πραγματικά δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις μελέτες, κάποια διαφορά για τους ασθενείς που τους έβαλαν στη θεραπεία οι νοσοκόμες και όχι οι γιατροί. Άρα σημαντικό είναι να δούμε πώς θα βάλουμε στο τραπέζι πολιτικές που θα αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν τα συστήματα ως τώρα. Οι εθνικοί οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών επίσης έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν. Είναι αυτοί που προωθούν τις πολιτικές που είναι επικεντρωμένες στον ασθενή, υποστηρίζουν πληθυσμούς που δεν έχουν φωνή όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι γκέι και βοηθούν να περάσουν όλα αυτά μέσα στα συστήματα της κυβέρνησης. Ειδικότερα στην υποσαχάριο Αφρική, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και δυνατότητα να παίξουν αυτό το σημαντικό ρόλο με βιώσιμο τρόπο. Και για να γίνει αυτό, οι οργανώσεις χρειάζεται να έχουν
συνολικές ικανότητες σε μια σειρά θεσμικών τομέων, όπως η διακυβέρνηση, η οικονομική διαχείριση, η ανθρώπινη πόρη, η συμμόρφωση με τους κανόνες και, και την νομοθεσία και ούτω καθεξής. Ένας από τους τρόπους που εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτές τις οργανώσεις είναι μέσω του μοντέλου διασύνδεσης που έχουμε. Το 2012 είχαμε τρεις εθνικές ανεξάρτητες οργανώσεις στη Μοζαμβίκη, στην Τανζανία, που λειτουργούσαν έτσι και έδιναν συστήματα και διαδικασίες που εμείς φτιάξαμε μέσα σε 25 χρόνια ως διεθνής οργανισμός και δώσαμε σε αυτούς τους εθνικούς οργανισμούς. Με αυτή τη διασύνδεση που έχουμε μαζί τους, με αυτούς τους οργανισμούς που κυβερνώνται από ανεξάρτητα διοικητικά συμβούλια, δίνουμε πρόσβαση σε θεσμικούς πόρους και άλλα στοιχεία που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να έχουν εμπειρογνωμοσύνη από άλλες χώρες και να την προσαρμόσουν στη δική τους. Το 2011, μέσα στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης να έχει κάθε χώρα τη δική της απάντηση στον HIV, μεταφέραμε προγράμματα και χρηματοδότηση σε πάνω από 700 εγκαταστάσεις στη Μοζαμβίκη και την Τανζανία μέσα από αυτούς τους συνεργάτες μας. Και αυτό το κάναμε μέσα στα τελευταία 4 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια λοιπόν οι οργανώσεις αυτές στην Τανζανία, στο Πάχη και σε κάποιες άλλες περιοχές της Μοζαμβίκης έγιναν τρεις από τις πιο μεγάλες και αποτελεσματικές οργανώσεις στη χώρα. Από σήμερα και στο εξής υποστηρίζουν το 10% όλων των ασθενών της χώρας και έχουν ένα λειτουργικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια δολάρια και παραπάνω και που ελέγχεται ανεξάρτητα από ορκωτούς ελεκτές. Έτσι λοιπόν, οι οργανισμοί αυτοί είναι ένα παράδειγμα απλό της επίπτωσης που μπορεί να έχουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όταν έχουν τη συνολική ικανότητα και τα χρήματα από τους δωρητές αλλά και το χρόνο για να υποστηρίξουν τις εθνικές αυτές στρατηγικές. Όπως είπα λοιπόν προηγουμένως, η επιδημία του AIDS δεν έχει τελειώσει. Όμως, για πρώτη φορά, έχουμε έναν οδικό χάρτη, τον χάρτη 90-90-90, που μας κάνει να έχουμε πραγματικά στο χέρι αυτή την γενιά που έρχεται. Έχουμε τα φάρμακα, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε την θέληση να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό που ξέρουμε ότι θα μας φέρει στο τέλος αυτής της επιδημίας. Ευχαριστώ. Thank you. Our last speaker is Jeffrey Kahn. Ευχαριστώ. Ο επόμενος μιλητής είναι ο Τζέφρι Καν, ο οποίος είναι καθηγητής βιοθηκής στο Johns Hopkins και θα μιλήσει για την βιώσιμη δημόσια υγεία, την υποδομή και τις κατευθείαν οδηγίες μετά από τις επιδημίες. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πρόσκληση. Και εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Πρέπει να δω ότι έχοντας επισκεφθεί το κέντρο πολιτισμού πέρσι και βλέποντας πώς έχει μετασχηματιστεί, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά το έργο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος πραγματικά μεταμορφώνει τους τόπους. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το έργο που έχουμε κάνει στο Johns Hopkins. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε για το μέλλον. Βλέπουμε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε για έργα τα οποία αφορούν την αντιμετώπιση των λοιμωδών νόσων και της επιδημίας. Όπως γνωρίζετε, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω λίγο εδώ, η λοιμώδης νόση είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως και δυστυχώς είναι από τις κύριες αιτίες θανάτου μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Παρόλο που έχουμε καταφέρει πολλά στο πεδίο αυτό στις πρόσφατες δεκαετίες, βλέπουμε ότι τρεις από τις 10 κύριες αιτίες θανάτου είναι οι μεταδοτικές
νόση και βλέπουμε ότι οι περισσότερες προσβάλλουν αυτές τις χώρες που έχουν χαμηλό μεσαίο εισόδημα, όπως μας είπε η προηγούμενη ομιλητρία. Ξέρουμε ότι έχουμε ιδιαίτερες προκλήσεις που πηγάζουν από αυτές τις νόσους. Θα μιλήσω σε επίπεδο υποδομών και θα δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νόσους. Πρώτα απ' όλα, το ότι θα έμεθα να έχουμε ένα project για να μάθουμε από την εμπειρία του εμπόλα στην Αφρική. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά ελπίζουμε να ξεκινήσει φέτος το φθινόπωρο. Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για την ηθική της δημόσιας υγείας και πώς οι υποδομές μας μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις μεταδοτικές ασθένειες. Δυστυχώς θα πρέπει να παραβιάσουμε λίγο τα ατομικά δικαιώματα σε όρους δημόσιας υγείας, ειδικά όταν υπάρχουν προβλήματα λοιμωδών νόσων. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίσουμε τη δυνατότητα και το δικαίωμα των ανθρώπων να κινούνται, να συμβρίσκονται με τους ανθρώπους που θέλουν. Οπότε όλα αυτά άπτονται των συστημάτων δημόσιας υγείας. Επιβάλλουμε αυτούς τους περιορισμούς, ιδιαιτέρως όταν έχουμε προβληματισμούς ως προς το κατά πόσο ένα άτομο μπορεί να αποτελέσει πηγή προβλημάτων για άλλο άτομο. Άρα θα πρέπει να αναλογιστούμε πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο κίνδυνος για τους άλλους προτού περιορίσουμε τις ατομικές ελευθερίες. Επίσης, πόσο μπορούν να επηρεάσουν τους άλλους αυτοί οι κίνδυνοι και πόσους μεγάλους περιορισμούς μπορούμε να θέσουμε στο άτομο. Οπότε, εμείς για να το κάνουμε αυτό, εξετάζουμε τις αρχές που διαμορφώθηκαν από την συνάδελφο την Άνση Κάς. Νομίζω ότι συνεργάστηκαν η Ρουθ Φέιντεν και άλλοι συνάδελφοι στο Ινστιτούτο, καθώς και άλλοι σε αυτόν τον κλάδο. Αναρωτηθήκαμε αν οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο στη δημόσια υγεία. Θα είναι αποτελεσματική για την επίτευξη των στόχων αυτών. Είναι αναλογικοί περιορισμοί προς τους στόχους που θα επιτευχθούν. Είναι ο τρόπος που θα περιορίσει ως να τον λιγότερο την ελευθερία του ατόμου και αν δικαιολογούνται σε δημόσιο επίπεδο. Οπότε είναι κάτι το οποίο αναλογιζόμαστε για κάποιο χρόνο. Και κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα πολύ δύσκολο και ακαθόδες θέμα δημόσιας υγείας, προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτές τις βάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε σε όρους του περιορισμών των κινήσεων του ατόμου και της ομάδας. Όπως βλέπουμε στην περίπτωση της έξαρσης του εμπόλα στην Αφρική και αλλού, εδώ πέρα βλέπετε τον αριθμό των περιστατικών που έχουμε υποψιαστεί, που έχουν επιβεβαιωθεί στην Κινέα, στην Σιέρα Λεόν, μεταξύ άλλων. Εδώ πέρα βλέπετε το συνολικό αριθμό στις συνδυασμένες κατηγορίες, είναι 25.831 κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός θανάτων 10.659. Οπότε, παρόλο που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα κρούσματα είχαν επιβεβαιωθεί, ήταν απλά σε επίπεδο υποψίας, βλέπουμε ότι η θάνατη είναι πάρα πολύ. Εδώ πέρα βλέπουμε στη μεγέθυνση τις χώρες που προσβλήθηκαν περισσότερα και όταν βλέπετε σκούρο πορτοκαλί βλέπετε τις χώρες που είχαν πληγεί περισσότερο. Βλέπετε Σιέρα Λεόν, Λιβηρία και Γουινέα. Ήθελα τώρα να μιλήσω για λίγο για τα χαρακτηριστικά αυτής της εξάπλωσης στην Αφρική. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεντνόγκμπαρ, ο οποίος είναι ο Διευθυντής Έρευνας στο Υπουργείο Υγείας στη Λιβηρία. Αυτός πραγματικά προσπάθησε να σταματήσει την εξάπλωση του εμπόλα στη χώρα του. Οπότε πολλά από αυτά που θα πω προκύπτουν από τις δικές του προσωπικές παρατηρήσεις. Θα σας περιγράψω λοιπόν τι συνέβη στη Λιβηρία. Και ελπίζω να μάθουμε περισσότερα το φθινόπωρο με το project που θα αναλυθεί τότε. Οπότε υπήρχε μια άρνηση της ύπαρξης της νόσου από τους ηθήνοντες. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την κυβέρνηση.
Αυτό σημαίνει ότι ήταν περιορισμένη η αρχική απόκριση της κυβέρνησης και της ιατρικής υποδομής που είναι ήδη περιορισμένη. Υπήρχε μια έλλειψη εμπιστοσύνης από τον πληθυσμό για την παροχή φροντίδας υγείας. Βλέπουμε ότι ήδη οι χώρες πάσχουν από υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Τα συστήματα τα οποία υπήρχαν δεν τύχαναν της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και αυτό βέβαια ενέτεινε τα προβλήματα και την εξάπλωση. Βλέπουμε επίσης ότι οι περισσότεροι ασθενείς έλαβαν φροντίδα στο σπίτι. Οπότε βλέπουμε ότι υπήρχαν πολλοί ασθενείς που ήρθαν σε επαφή με το δικό τους περιβάλλον και μετά είχαμε πολλούς ανθρώπους να ακουμπάν και να χειρίζονται τα πτώματα και αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος εξάπλωσης της νόσου, ειδικά για το εμπόλα. Και επίσης υπήρχαμε κακή αλληλεπίδραση με τις κοινότητες που επηρεάστηκαν. Βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές οι δράσεις ήταν μονομερείς, επιβλήθηκαν στις κοινότητες αντί να υπάρχει μια προσέγγιση με βάση τη συμφωνία των δύο μερών. Η ανταπόκριση της κυβέρνησης ήταν ακραία σε πολλές περιπτώσεις. Αναλογιστείτε τις αρχές που σας έδειξα σε προηγούμενη διαφάνεια. Είπαμε ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι η παρέμβαση απαραίτητη, θα πρέπει να είναι ανάλογη, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι και κάτι που πρέπει να γίνει σε δημόσιο επίπεδο. Πρώτα απ' όλα οι κυβερνήσεις κλείσαν τα σχολεία, έτσι ώστε να μην μπορούν να συναστραφούν οι μαθητές μεταξύ τους, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να απασχοληθούν και τα παιδιά. Επίσης κλείσαν τα σύνορα, είναι πολύ δύσκολο να γίνει βέβαια. Υπήρχαν σημεία ελέγχου εντός των χωρών, έτσι ώστε να περιοριστεί η κίνηση των ατόμων και να σταματήσει κατά αυτόν τον τρόπο η εξάπλωση της νόσου. Είδαμε ότι υπήρχε και καραντίνα ορισμένων κοινοτήτων. Αυτό λέγεται cordon sanitaire, δηλαδή αποκλείουν την κοινότητα έτσι ώστε να μην εισέλθει ή εξέλθει κάποιος. Αυτό βέβαια δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση στην υγεία, δεν μπορεί κάποιος να πάει στη δουλειά του, τα παιδιά δεν μπορούσαν έτσι και αλλιώς να πάνε σχολείο. Αλλά βλέπετε ότι ο πανικός μετά εξαπλώνεται, μετά κλείσαν τα αεροδρόμια για να μην υπάρχουν εναέρειες μεταφορές, για να μην μπορούν να εξαπλωθεί προς τα έξω η ασθένεια. Και μετά αποφασίσαν ότι θα πρέπει να καούν όλα τα σώματα για τα οποία υπήρχε υποψία εμπόλα και μετά αποφασίσαν ότι θα πρέπει κάθε φορά που υπάρχει θάνατος να θεωρηθεί ύποπτο κρούσμα. Και αυτό σημαίνει ότι έπρεπε ουσιαστικά να διακόψουν τις δικές τους παραδόσεις ως προς την ταφή των αγαπημένων τους και να ξεκινήσουν με την κάση των σωμάτων, πράγμα πολύ δύσκολο. Και υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις, ειδικά στις αναφορές που ακούσαμε, δηλαδή όπου υπήρχε περιορισμένη συζήτηση σε επίπεδο κοινότητας. Είναι κάτι που επιβλήθηκε στον κόσμο και δεν μπορέσαν να συζητήσουν έτσι ώστε να καταλήξουν σε κάποιο εύλογο συμπέρασμα. Ξέρουμε ότι νωρίτερα φέτος καταφέραμε να σταματήσουμε την εξάπλωση. Δεν είχαμε νέα κρούσματα εμπόλα στη Λιβύρια και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε ορίσει τον αριθμό των ημερών χωρίς νέα κρούσματα έτσι ώστε να καταλήξουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εμπόλα. Και είδαμε ότι καταφέραν να αλλάξουν τα δεδομένα. Οπότε, τι ήταν πολύ σημαντικό, ήταν η πολιτική ηγεσία, η παγκόσμια στήριξη, αυτό σημαίνει χρήμα, ηθική στήριξη, δηλαδή να τους πούμε ότι κάνετε το σωστό πράγμα και στείλαν εμπειρογνώμονες που είχαν τις γνώσεις έτσι ώστε να πάνε επιτόπου στη χώρα. Και είπαμε ότι δεν βοηθάει να στέλνουμε κάποιον για δύο εβδομάδες και μετά έρχεται κάποιος άλλος για δύο εβδομάδες ακόμα. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος θα μείνει έτσι ώστε να μας βοηθήσει μέχρι το τέλος της επιδημίας. Επίσης, πρόσβαση σε καθημερινές πληροφορίες, ίσως να φαίνεται προφανές, αλλά δεν είναι εύκολο να έχουμε επιδημιολογικά στοιχεία σε καθημερινή βάση σε χώρες όπως τη Λιβυρία. Οπότε, αυτές οι πληροφορίες έπρεπε να δοθούν στις δημόσιες αρχές να γνωρίζουν τι συμβαίνουν στα επιμέρους σημεία της χώρας σε σχέση επιδημίας. Και νομίζω ότι είναι βασικό θέμα για την αηφόρο ηθική, για τη βιώσιμη ηθική. Επίσης,
Βλέπουμε ότι έπρεπε να αλλάξουν συμπεριφορά, διότι στη Λιβυρία τους αρέσει να αγγίζονται, να δίνουν τα χέρια τους σε χειραψία και να αγκαλιάζονται. Αλλά ήταν πρόθυμοι να αλλάξουν αυτές τις συνήθειες όταν καταλάβουν ότι είναι ο τρόπος να σταματήσουν την εξάπλωση αυτής της επιδημίας. Και είπαν ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν τις παραδοσιακές πρακτικές για την ταφή των σωμάτων. Διότι βλέπουμε ότι όταν τους εξηγήθηκε ότι δεν είναι καλό να πλένονται τα σώματα και μετά να καλύπτονται με ύφασμα και να αγγίζονται και αυτό οδηγεί στην εξάπλωση, καταλάβαν και αλλάξαν τους τρόπους ταφής. Επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη συμμετοχή της κοινότητας και την κινητοποίησή της. Επίσης, άλλο σημαντικό θέμα είναι ο συντονισμός διασυνοριακά. Βλέπουμε ότι τα σύνορα είναι απλά γραμμές σε ένα χάρτη και βλέπουμε ότι η επιδημία δεν υπακούει σε αυτές τις γραμμές και σε αυτά τα όρια. Εδώ πέρα βλέπουμε μια φωτογραφία εργαζόμενων στον Ερυθρό Σταυρό. Είναι εθελοντές στη Γουινέα για να διδάξουν μάλλον τις καλές πρακτικές προστασίας. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είχαν διαπροσωπικές συναντήσεις, είχαμε συζητήσεις σε επίπεδο ομάδας και επίσης τους δείχνανε σε ένα κομμάτι χαρτί με σκίτσα τι μπορούν να κάνουν και τι όχι, έτσι ώστε να διαδώσουν τις βελτιστικές πρακτικές και να σταματήσουν την εξάπλωση των επιδημιών. Και ελπίζουμε κιόλας να επιβραδύνουν την εξάπλωση τους στο μέλλον. Επόμενα βήματα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στα πλαίσια του έργου είναι να καταλάβουμε καλύτερα τους προβληματισμούς σε επίπεδο κοινότητας και να βοηθήσουμε την κοινότητα να καταλάβει τι συμβαίνει όταν έχουμε τέτοια επιδημία όπως το Εμπόλα. Επίσης, να δούμε ποιες είναι οι πηγές ελλιπούς εμπιστοσύνης και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσπιστία. Επίσης, θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε θα οδηγήσουν στην εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, έτσι ώστε να υπάρχουν ηθικά αποδεκτές πρακτικές αν υπάρχει, ή μάλλον όταν υπάρξει η επόμενη επιδημία. Και αυτό το οποίο είναι ηθικά βιώσιμο και θα αποτελεί σωστή κατεύθυνση είναι αυτή η οποία θα ανήκει στις κοινότητες οι οποίες προσβλήθηκαν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πρώιμα μαθήματα που αποκομίζουμε από αυτούς που πραγματικά έζησαν αυτή την επιδημία Εμπόλα στη Λιβυρία. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες είναι προσήκουσες για την κοινότητα ή τουλάχιστον να τους εξηγηθεί ότι θα πρέπει να τροποποιήσουν τις πρακτικές τους. Και θα πρέπει να συζητήσουμε με τις διάφορες ομάδες θέματα που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα και ίσως να δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο για να τους βοηθήσουμε στη μελλοντική τους απόκριση σε τέτοιες καταστάσεις. Ελπίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν καλύτερες αποκρίσεις σε περίπτωση επιδημίας στο μέλλον. Αν δεν το κάνουμε, θα αντιμετωπίσουμε ιστορίες όπως αυτή εδώ. Δεν έχει να κάνει με την εξάπλωση, αλλά βλέπουμε την επαύριο αυτής της επιδημίας. Υπάρχουν κάποιες δοκιμές εμβολιών που προσπαθούν να δοκιμάσουν ένα εμβόλιο για τον ιό Εμπόλα. Είδατε ότι διακόψανε μία από τις δοκιμές στην Κάνα επειδή υπήρχαν διαμαρτυρίες από την κοινότητα, διότι υπήρχαν κάποιοι στην κοινότητα που είπαν ότι δεν θέλουμε να είμαστε το πειραματοζώο, οπότε δεν θα πρέπει να κάνετε την έρευνα εδώ. Και νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει συμμετοχή της κοινότητας. Εγώ λοιπόν λέω ότι αν δεν μάθουμε από αυτήν την εμπειρία, θα πρέπει ουσιαστικά να αποκομίσουμε το μάθημα και να δούμε τι αποδίδει σε όρους δημόσιας υγείας. Τότε σε περίπτωση ενός τέτοιου προβλήματος, μιας τέτοιας επιδημίας, δεν θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ.
Thank you to all the panelists. I have a few questions which I will ask them. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες λίγες ερωτήσεις για τα μέλη του πάνελ που θα τις κάνω για όλους. Και ενδεχομένως θα έχουμε και λίγα λεπτά για να συζητήσει, να κάνει το κοινό κάποιες ερωτήσεις. Ruth, όταν μιλάμε για τα τρόφιμα και τη βιωσιμότητα, η ιδέα των βιώσιμων τροφίμων είναι πολύ διαφορετική σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η διατροφή σημαίνει κάτι διαφορετικό στο Πακιστάν, κάτι άλλο στη Νέα Υόρκη. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα τρόφιμα και τη βιωσιμότητα στη Νέα Υόρκη, στην ουσία στη Νέα Υόρκη μιλάμε για ένα άλλο επίπεδο διαβίωσης. Η επιλογή είναι το να ζεις καλά. Όταν το ίδιο θέμα το θέτεις στο Πακιστάν, στην ουσία έχεις άλλο τελείως διαφορετικό πρόβλημα. Είναι θέμα επιβίωσης και πείνας. Είναι δυνατόν, λοιπόν, το θέμα των τροφίμων και της βιωσιμότητας που σχετίζεται με τα τρόφιμα να το θέσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο? Γιατί έχουμε άλλη μορφή, αλλιώς κατανοούμε το θέμα σε κάθε μέρος του κόσμου. Τώρα για την Άνση. Ένα βιβλίο που εκδόθηκε στη δεκαετία του 90 λεγόταν «Δημοσίευσε ή θα χαθείς». Είχε να κάνει με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Όσοι γνωρίζετε το ακαδημαϊκό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να σε κάνουν καθηγητή πρέπει να μπορέσει, μόνιμη θέση δηλαδή να έχεις, πρέπει να έχεις πολλές δημοσιεύσεις. Και αυτά είναι εσωτερικά πράγματα που κανείς δεν διαβάζει ποτέ. Είναι μια βιομηχανία που διατηρεί τον εαυτό της, συντηρεί τον εαυτό της. Τα κάνεις για να πάρεις τη δουλειά. Αυτό σημαίνει, αυτό από ό,τι βλέπω συμβαίνει και στο χώρο της υγείας. Για να έχεις μια θέση σε ένα καλό πανεπιστήμιο πρέπει να φέρνεις χρήματα απ' έξω, να κάνεις έρευνα, να κάνεις προτάσεις, να πας στις φαρμακευτικές εταιρείες και άλλες που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την έρευνά σου. Πολλές φορές λοιπόν η έρευνα γίνεται το όχημα που σε βοηθά να διατηρήσεις τη θέση σου, τη δουλειά σου. Και καταλήγουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, άσκοπη έρευνα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται να εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σύστημα. Αν όλο το σύστημα λειτουργεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτό τον κύκλο? Πώς μπορούμε να πάμε ξανά από το μηδέν? Τώρα για τους υπόλοιπους. Έχω την εξής ερώτηση. Θεωρώ ότι και ο έμπολα και το HIV ήταν δύο επιδημίες που προήλθαν από την Αφρική και στις οποίες αντέδρασε ο κόσμος πάρα πολύ αργά. Και για τον HIV και για περισσότερο, αλλά και για τον έμπολα, αργήσαμε να αντιδράσουμε. Εδώ έχουμε ένα θέμα διαφορετικής προσέγγισης. Όταν αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα υγείας στον αναπτυγμένο κόσμο, μιλάω για τις χρόνιες νόσους, δεν είμαι γιατρός, αλλά από αυτά που διαβάζω, και από την άλλη όταν έχουμε προβλήματα υγείας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ας πούμε στην Αφρική, εκεί έχουμε όχι χρόνια νοσήματα, αλλά λοιμώδη νοσήματα. Τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων είναι όλο και λιγότερα. Μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα με έναν τρόπο που είναι αποτελεσματικός και βιώσιμος όταν τα συμφέροντα στο μυαλό μας είναι τελείως διαφορετικά. Όταν το σύστημα εδώ έχει ένα πρόβλημα και το σύστημα εκεί ένα άλλο τελείως διαφορετικό. Αλλά η περισσότερη χρηματοδότηση που θα βοηθήσει να επιληθεί το πρόβλημα στον αναπτυσσόμενο κόσμο προέρχεται από τον ανεπτυγμένο. Αυτά. Έτσι απλά. Αυτά. Ωραία, να ξεκινήσω εγώ. Καταρχάς να θυμηθώ την ερώτηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Α, εντάξει, το θυμάμαι. Μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σου και να αμφισβητήσω και την υπόθεση που κάνεις εξ αρχής, ταυτόχρονα. Το θέμα της υγείας και της ευζωίας είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι πλούσιοι,
άνθρωποι, είτε στις αναπτυγμένες χώρες, είτε στις λιγότερο. The health needs that are related to food of the very poor. So we have 2 billion people in the world who are either overnourished, that is to say they're either obese, or they're undernourished in terms of micronutrients. Sometimes they're the same people. But the solutions and the strategies are very different depending on the part of the world that you're in. That said, global food security is like climate change. We cannot really address it. Κάτι σαν την αλλαγή του κλίματος. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα βιώσιμα παρά μόνο αν το κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε για την αναγνώριση του βασικού λόγου για τον οποίο έχουμε τις εκπομπές οξυδίου του άνθρακα, που είναι η κατανάλωση κρεατικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες, είναι τεράστια πηγή για την αλλαγή του προβλημάτων για την αλλαγή του κλίματος. Λοιπόν, αυτή η αλλαγή και η επιτάχυνση της αλλαγής του κλίματος μπορεί να αλλάξει μόνο αν τρώμε λιγότερο κρέας. Η περισσότερη κατανάλωση κρέατος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις πλούσιες χώρες, τους πλούσιους. Αν θέλουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον και πηγές τροφίμων που είναι ασφαλείς, πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση του κρέατος. Κάτι που μπορούμε να κάνουμε ανά χώρα. Επίσης, η αύξηση της καλλιεργήσιμης γης σε όλο τον κόσμο είναι κάτι που έχει συμβάλει στο πρόβλημα το περιβαλλοντικό. Τώρα υπάρχουν κινήματα σε χώρες πιο ανεπτυγμένες που προσπαθούν να προσεγγίσουν άλλες χώρες που έχουν γη και προσπαθούν να εξασφαλίσουν την τροφή τους για τις πλούσιες δηλαδή χώρες εις βάρος των ανθρώπων που είναι λιγότερο πλούσιοι και έχουν την καλλιεργήσιμη γη. Για άλλη μια φορά λοιπόν η παγκόσμια κοινωνία πρέπει να δει αυτό το ζήτημα που είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Οπότε, αν πρέπει να μπουν περιορισμοί, πώς το καλό θα το κάνουμε αυτό? Πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια πρόκληση που θα χρειάζεται να βρεθούν παγκόσμιες λύσεις για να αντιμετωπιστεί. Άλλη μια ερώτηση που έκανε Στέλιο έχει να κάνει με την κατάσταση στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Και εγώ είμαι σε αυτό. Τι γίνεται λοιπόν με τις επιδοτήσεις και πώς κανείς δημοσιεύει? Το να δουλεύεις αυτό and want their work to be a means to an end. Don't see it as simply a way to get tenure and don't see it themselves as simply a way to publish something interesting. But like with the incentives for healthcare often being to just do more, whether or not it is valuable, sometimes the incentives aren't completely aligned to create the practice sustainability effect that we want. And I'll throw out sort of a couple ideas, but I imagine that we could collectively generate a lot more. One is that research, one big funder of research in the United States, at least, is the NIH. They actually are specifically forbidden to fund practice. Now, it seems like a lot of research, and this obviously does not apply to very early stage research where you're really just testing ideas, but when you get to later stages, it seems to me that if the same people were charged with thinking about generating evidence and trying it out and seeing if it made a difference, the way people who do quality improvement for hospitals have to do, come up with the idea, I think X would make a difference in reducing infections, put it into place, get paid to put it in place, measure if it makes a difference, tweak it, come up with a new idea,
put it in place again. If the entire cycle were funded, I think that we would have better and more relevant research and more effective outcomes. So I think sort of what funders choose to fund or say they can fund is one thing. Another piece, and I want to have a big caveat around this that I'll say in a minute, is where the ideas come from. So the first part of what I want to say is I don't know that we have enough cross-pollinization of discussion, even at the stage where researchers, even if all they're doing is research, are coming up with their ideas. If the people who were in the hospitals and clinics were the ones saying, boy, our top five lists for you guys to study are these things, then the research might be more relevant and might even be picked up naturally more often. Now, my big caveat is I am a believer in ideas and creativity, and I don't want to get rid of a system that says people can just come up with ideas and run with them. But if that's the only way that people get their ideas, if there isn't this cross-pollinization from the people who are the end users, then why should we be surprised that there's not a perfect match? Thank you. How do you want to do it? Okay, so Stelios, it's an excellent question. So in thinking about this tension that we have between donor funding, which is typically coming from Europe and the US going to developed countries, I think the critical element there to ensure that donors have a return on investment is collaboration. The ideas have to come from the countries themselves, from local partners themselves, from communities. And I think we've seen in countless examples across the development spectrum of when that hasn't happened and what the result has been. And one example in the HIV world that's come up in the last year, over the course of the last decade, the US government, who is one of the largest funders of the HIV response and contributes about 50% of all funding globally for HIV, would not fund certain prevention activities and focused instead on abstinence education. It was a policy that was made basically by people sitting in Washington who did not have any real world context. There was evidence recently that came out that showed that basically it was an abysmal failure. There was literally nothing that came out of all of that funding. And so it's really critical early on that the funding that goes to these countries is based in a spirit of collaboration. There absolutely should still be accountability that doesn't take that away, but it needs to be more of a dialogue rather than priorities being pushed from the West into developing countries. Okay. So I guess I would start a little bit earlier in the premise of your conversation, of your question, and say HIV in many parts of the world now is a chronic infection, a chronic disease. So we have, the medical community and the public health community has been successful in transforming many acute infectious diseases into chronic illnesses. That said, the burden of acute infectious disease, no doubt, is disproportionately felt by the developing world. When I was in public health school, and I'll tell you how long ago that was, in the mid-1980s, a representative from the U.S. State Department came to a class I was taking in epidemiology and said, we're thinking about just pulling all funding resources out of parts of Africa with very high rates of HIV infection because it's just going to be a waste of money. That was in the mid-80s. We've seen a 180-degree turn in many respects since that time, and a recognition that what happens in other parts of the world matters everywhere. Borders matter less. Airplanes can fly anywhere very quickly. And of course, we worry everywhere about pandemic flu that can travel very quickly around the world. So it's quite short-sighted to think about this as an us-then or north-south or east-west kind of problem. That said, you know, there are different kinds of challenges that are faced in the developing world than there are in the developed world. And so Nancy's point was about it's a health systems problem. And that's true in the case of infectious disease as well, but it's a different health systems problem.
And so I think that's part of what the lesson of the outbreak in West Africa most recently pointed out yet again, not that it was something people didn't know about, but a kind of acute point being made that the health infrastructure, the health systems were not sufficient to deal with these kinds of issues. And it's important for the world that they that there be a more robust ability to respond, because what happens anywhere matters to people everywhere. We're right on time, so if there are any questions from the audience, I think this is a good time to ask our panelists. Please, can we pass the mics around? Identify yourself and good afternoon, Elias Poulias from the Poulias Foundation in Guatemala. Question for Ruth and Nancy. Ruth, you identified and you said there are around 200 ethical questions that you have. So when does the debate end and conclude and take action? And Nancy, you pose certain problems there. We have the questions. So there's something that sustains this problem. There's a reason it's happening. There's a reason it doesn't work. What is it, and how do we change it? I mean, you said that the patients should act and say, guys, we need to work these five things, but how does it actually happen? I don't think, I don't know if only it has to be patient side or another step. Thank you. So, Ilias, let me answer your question the way, in the spirit in which you answered it. We identified, and this was through a complicated process, 200 specific ethical issues in food and agriculture that really need to be tackled. And then in the we is this group of almost 30 people, different disciplines from around the world. We then gave ourselves the following task. Of these 200, right, which ones are incredibly important, clearly ethical in their core nature, and about which something can be done in 5 years? That was really hard, the last one especially, about which something could be done in 5 years. So I think it is in the character of ethical questions of grand nature that some are, if not completely intractable, very resistant to resolution in the real world. But there are some, right, where you can anticipate that progress could really be made. Either the disagreement can be narrowed, or the dilemma could be reshaped, or the ethical issue can be transformed in a way where you can actually move forward and allow whatever it is that is standing in the way to actually happen. So the example I gave about climate just and climate smart, we think that's a challenge that's tractable within 5 years. We actually think getting a global labeling system for ethics of food is tractable within 5 years. Not easy, but doable. So I appreciate your question. And let me add a little more to what I said earlier, which is that health, people on the professional side can make an extraordinary difference to articulate a vision and put it in place. And there actually are some health systems, I apologize because I know the US situation better, that's where I've been doing my work for the last couple of years on these issues, but there are three examples I'll throw out that are getting a lot of, I think, well-deserved attention. Geisinger Health System in Pennsylvania, Group Health of Puget Sound in Washington State, Intermountain Healthcare in Utah, are all systems where at least one individual had a big idea and a vision and said, it's crazy that we're separating these things. When all of medicine is fee for service, the incentives are never going to be aligned toward what makes the most sense for people. If it makes the most sense for you not to get surgery, we have to be rewarded for that, rather than being rewarded for doing more surgeries. And people from the professional side, who obviously have more power, are already part of the system, sometimes have created what are now very successful, both in terms of quality of care and in terms of financial outcomes,
systems. What seems so challenging to me when it seems so crazy that we continue to do so much medicine that is not consistent with evidence. There's one study that said 55% of medical care is consistent with the evidence. When it seems that crazy, I want to point out what some of the problems are and what some of the vision is for the solution. And I do think that patients may be the ones who are going to have to demand at the remaining places that the systems that are at big name places are not always serving all of their interests in the best ways and are certainly not serving the interests of the majority of the population. Rob? I'm Bob Goodman from the Rutgers School of Environmental and Biological Sciences. Ruth, I was very taken with the way you approached the topic this afternoon. But what you didn't get to is who pays for research and whether there's a lever there that needs to be operated in a different way. Mm-hmm. We live in a time where globally, really, domestically in the US, the CG system, many of the countries of Europe and the developing world are disinvesting in agricultural research. As agriculture becomes more global, the private sector is increasing, although even with that increase, not anywhere near sufficient money is being spent on agricultural research. So I guess I'm wondering if you would extend your comments to the operative side, which is who pays and who benefits, and how can we do a better job of making this a public good? No, absolutely, and I couldn't agree with you more. We have to think about agricultural R&D as a public good, just as we think of biomedical research as a public good. And you'll have to forgive me because my analogies are all to biomedicine because that's where I began my career and now I'm focusing a similar sort of justice lens to the ag and food territory. But we've got something, and you know better than I do, I suspect, we've got something like $62 billion in ag R&D at the moment. And most of that is not going towards the ag R&D needs of low resource poor countries, something like maybe 2 to 3 billion of that. We have some new philanthropic players. The Gates Foundation is investing more, which is very, very wonderful. Countries like China and Brazil and India are investing more in ag research. So we're seeing some public state investment, but they're clearly focused on supporting ag research that's specific to their own agricultural sector and economic needs. We need, part of what we want to build into this initiative and are eager for people who've thought about this to join us, is a better balance, right, of public-private investment. There has been a pulling away from public investment as private sector has come on and as global food has become such a big agri-system business. And so that's part of what is making it more difficult to get to the kind of distribution of the benefits of ag science that we'd like to see. So I couldn't agree with you more about the need to rethink private-public proportional investments, the role of the philanthropic sector, and the role of ag R&D as a public good. Ονομάζομαι Βούλα Λίβα. Θα ήθελα μια ερώτηση. Γιατί στην υποσαχάριο Αφρική εστιάζεται μόνο στο HIV και στον έμπολα και όχι στις λοιμώδεις νόσους που εκεί με εμβολιασμό θα μπορούσαν να ελεγχθούν και μαστίζουν όλη την περιοχή. Ευχαριστώ. Why in sub-Saharan Africa the emphasis is on HIV, AIDS and Ebola, and not to infectious diseases, to vaccines that can be vaccinated, basically, and address the problem much more efficiently and much more effectively? Sure, it's an excellent question. And there is, in fact... Can somebody translate at that end? There is, in fact, an emphasis on both. There have been vaccine trials ongoing, largely in the United States for HIV.
the challenge that we have with both the vaccine and a cure ultimately is that those are longer term prospects. And so the focus has on a parallel process been, how do we, until we have vaccine and cure, get as many people as we can identified and on lifelong treatment? Maybe the other thing to say too is there has been great success in vaccine preventable diseases in Africa, and very high rates of vaccination for childhood infectious disease in many of those countries. In fact, many parts of Africa have higher rates of vaccination than many parts of the United States at this point, which says more about the vaccine hesitancy going on in the US, but nonetheless, great success in reducing deaths from preventable childhood infectious disease. The problem, of course, is there are not vaccines for HIV or Ebola yet. Do you want clickers? I think we've reached, one more. Let's do this last one. Go ahead. Right there behind you. Thank you. My name is Gabriel Müller from Light for the World from Austria. We are supported through by Stavros Niarchos Foundation in prevention of blindness in sub-Saharan Africa. One question, I do not know whether it's true or it's a myth. I know it from prevention of blindness that nutrition is an important fact to see whether treatment is effective or not, or if the people are coming for treatment or not. Because when people come from remote areas in Ethiopia for eye operation, and for HIV it's similar, they have to care in the public health system for their own nutrition. And I do not know whether it's a myth or truth. I heard it from MSF that the treatment with the antiretroviral medication needs 3 meals a day. And in Africa, it's absolutely clear that you never provide nutrition and medication, because if I die from nutrition, I better get HIV/AIDS, because then I get the medication and the nutrition. Is there a myth, or is there truth behind that? Thank you. That's a great point. There is absolutely truth behind that. And one of the challenges we have right now with the drugs that are available to treat HIV is that they are very powerful drugs, and they have a lot of side effects. And so you do need to take them with food. If not, people can get very sick from it. It's one of the challenges that we have, particularly when people still have a higher CD4 count and they don't feel sick yet, they don't have symptoms yet. If they are going through a point in time, for example, during the hunger seasons when households don't have as much to eat, they can feel very sick and have a lot of side effects from the drugs. That's why oftentimes what you'll see, particularly more recently, is HIV programs that are coupled with nutritional supplementation programs, so that families will get drug as well as food to be able to take the drugs with. I think we've reached the end of the first day. I want to thank the panelists. I want to thank all the panelists during this first day. I want to thank the audience for staying with us until the end, and all those of you who did anyway. We finished much earlier this time than last year. We had to close the doors, actually, to keep you in. But thank you. Enjoy your evening, and we're looking forward to seeing you tomorrow. Thank you very much.